Στην Οβάρτες δεν σας ακούμε πολύ στην ιστορία αυτή. Να σας πω, ξέρετε, τρώγοντας. Να συμμετέχετε ως κουκουέ. Τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Η Νέα Δημοκρατία τρώει από το έτοιμο φαΐ που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, αναγνωρίζετε αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι τρώει από τα έτοιμα. Ναι. Προφανώς. Άρα τα πήγε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Όχι, ετοίμασε φαγητό, ετοίμασε πεδίο, έστρωσε έδαφος και η Νέα Δημοκρατία της έχει ανοίξει όρεξη. Αλλά πέρα από τις αντιπαραθέσεις αυτές, τις οποίες τις παρακολουθούμε μέσα από αυτή την εναλλαγή, μπορεί ένας κόσμος να βγάλει και συμπεράσματα για το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, αυτή η οικονομία, την οποία τόσο σκληρά την έχουν υπηρετήσει και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση. Αναφέρεστε στην Οβάρτης. Mm. Αναφέρεστε δηλαδή στο σκάνδαλο το οποίο, πέρα από τις άκρες που έχει και που πρέπει να ψαχτούν αυτές στις επιτροπές της Βουλής, γι' αυτό εμείς και στην προηγούμενη επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουμε χωρίς να παίρνουμε μέρος στον αποπροσανατολισμό, είναι το μεγάλο σκάνδαλο ποιος έχει στο χέρι του τη βιομηχανία του φαρμάκου και σε ποια κατεύθυνση την πηγαίνει. Και στα πλαίσια αυτά, πώς η νόμιμη μίζα διαμορφώνει τους όρους για να μεγαλώνουν τα μερίδια στην αγορά. Το σκάνδαλο Νοβάρτης βγήκε από την Αμερική, είναι γνωστό νομίζω αυτό. Από άρα μια δεν είναι αποπροσανατολιστική κουβέντα, από μια ανταγωνιστική περιεχόμενο, όταν πρέπει να δούμε την καρδιά του προβλήματος. Γιατί η συζήτηση για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο τι μας δείχνει? Το ότι δίνουν γη και είδωρ κυριολεκτικά σε τμήματα του κεφαλαίου για να επενδύσουν. Και είναι γνωστό νομίζω ότι το κεφάλαιο επενδύει εκεί και που μπορεί όσο γίνεται πιο γρήγορα να βγάλει χρήμα και να το πάει όπου θέλει. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, θα υπάρχουν δουλειές. Και ο εργαζόμενος. Και επειδή μιλάμε για την περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία, να δούμε τη φωλή-φωλή, να δούμε την περίπτωση του κυρίου με τα POS και το κινέζικες χρυσές βίζες, να δούμε την περίπτωση της μεγάλης αλυσίδας η οποία τατίναξε, φέσωσε το ελληνικό δημόσιο, να δούμε ποιοι χρωστάνε σε αυτή τη χώρα και θεωρούνται ανίσπρακτα αυτά τα δισεκατομμύρια. Όλα αυτά, όλα αυτά είναι η φιλοσοφία μιας οικονομίας, της οικονομίας αγοράς, του καπιταλισμού που ξεζουμίζει σήμερα την πλειοψηφία του λαού μας και που πρέπει να ξεμπερδέψουμε μαζί της. Για να ξεμπερδέψουμε μαζί της πρέπει να στήσουμε αναχώματα σήμερα στο πέρασμα αυτής της πολιτικής. Βήμα-βήμα, μέτρο-μέτρο, πρέπει να τους κόψουμε τη φόρα. Και αυτό μπορεί ένας κόσμος να το καταλάβει ακόμα καλύτερα με τη δική του πείρα. Το 1/3 του ελληνικού λαού ζει στη φτώχεια. Αυτό λένε τα στοιχεία για το 2018.